Αυτό ήταν το Ραγκρίς το ρεκόρ, καθώς σε όλες τις κατηγορίες έγινε sold out, με τις συμμετοχές να ξεπερνάνε τις 4.700 και παράλληλα σε αγωνιστικό επίπεδο να έχουμε νέο ρεκόρ αγώνων τόσο στα 10 χιλιόμετρα όσο και στα 5. Στα 10 χιλιόμετρα για τους άνδρες πρώτος ήταν ο Γιάννης Ζερβάκης με 32-16, δεύτερος μετά το Ζερβάκη ο Μανώλης Ιφάκης με 35-14 και τρίτος ο Μαρίνος Κιούσης με 36-11. Ο Ζερβάκης ανήκει στην Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και οι άλλοι δύο είναι αθλητές του Όφη. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο ΑΣΑΕΔ, το οποίο με προσκάλεσε να τρέξω αυτό το αγώνα και είναι τιμή μου να τρέχω με τα χρώματα της Εθνικής Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Στις γυναίκες για τα 10 χιλιόμετρα πρώτη η Έμιλη Πρωτογεράκη από το Αθλητικό Μελό Λασιθείου, ενώ δεύτερη ήταν η Μαρκάκη της Sports Division και τρίτη η Παρινού από τον Βιτσέντο Κορνάρο της Σιτίας. Ήμουν εκτός προπονήσεων 2 μήνες, αλλά μαζί με τον προπονητή μου τον Πασχάλη Κούτρα πιστέψαμε σε αυτό που κάνουμε, έχουμε κάνει πολλή δουλειά, ήρθαμε και το αποτέλεσμα μας επιζημίωσε. Στον παιδικό αγώνα του Ραγκρίς δεν υπήρξε χρονομέτρηση, ωστόσο όλα τα παιδιά ευχαριστήθηκαν με τη συμμετοχή τους. Στα 5 χιλιόμετρα, με τις πάρα πολλές συμμετοχές, δύο αθλητές του Κίδωνα Χανίων κατέκτησαν τις πρωτιές. Καθώς στους άνδρες πρώτος ήταν ο Θεόδωρος Τσολάκης από την Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων, παράλληλα με χρόνο 16-23 που είναι νέο ρεκόρ διαδρομής. Πρώτη στις γυναίκες η Κατερίνα Δόβρου με χρόνο 18-27. Πολύ ωραίος αγώνας, μαζική συμμετοχή. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πολλής κόσμος, κάθε χρόνο και καλύτερα και είμαι πολύ χαρούμενος που αγωνίζομαι κάθε χρόνο σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση. Η διαδρομή είναι πολύ όμορφη, καθ' όλη τη διάρκεια είχαμε τον κόσμο να μας εμψυχώνει. Φαίνεται ότι είναι τόσο καλή διοργάνωση και από τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, η οποία αγκάλιασε τη διοργάνωση. Για σας ο αθλητισμός είναι κάτι μεγάλο, έτσι? Εγώ είμαι πρωταθλητής, ας πούμε, στα ποδήλατα, στο Λάγιο Ηνικόλαο και στο Ρηματικό. Και είναι η τρίτη φορά που τρέχω εδώ. Θέλετε να στείλετε μήνυμα, να έρχονται όλοι? Να έρχονται όλοι και οι μικροί. Δεν το κάνω για φιγούρα προσωπική. Γιάννη, κάθε χρόνο στο Run Greece με μία διάκριση, αλλά πάνω απ' όλα είναι η συμμετοχή, έτσι? Βέβαια, συνεχίζεται και φέτος αυτός ο επιτυχημένος θεσμός, ο οποίος έχει δώσει αύξηση στο δρομικό κίνημα στην Κρήτη. Συμμετέχουμε όλοι μας και κάνουμε αυτό που μπορούμε. Εγώ είχα την τύχη φέτος να είμαι καλά και να πάρω τη δεύτερη θέση. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να παίρνει μέρος κάθε χρόνο και να κάνει αυτό που μπορεί. Επειδή είσαι και μετεωρολόγος, όπως γνωρίζουμε, είχες προβλέψει τον καλό καιρό? Ναι, είχα κοιτάξει, αλήθεια είναι, και έχω ένα παράπονο ότι όποτε τρέχουμε στο Run Greece έχει κουφόβραση. Έχει συνδίκες οι οποίες είναι λίγο έτσι ακατάλληλες για έντονο τρέξιμο. Ενώ μέχρι χθες έτρεχε. Ναι, είχε πιο πολύ δροσιά. Και επειδή έχουμε βάλει στόχο την ποιότητα ζωής για φέτος, για όλους τους κριτικούς, πιστεύω ότι ναι, θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα τέτοια γεγονότα. Ας μιλήσουμε όμως και αναλυτικά με αριθμούς. Οι εγγραφές στο φετινό Run Greece ήταν 999 στο παιδικό, 3.200 άτομα στα 5 χιλιόμετρα και 583 άτομα στα 10 χιλιόμετρα. Έτσι, με 4.782 συμμετοχές έγινε το sold out σε όλες τις κατηγορίες.